40. Είσαι αισιοδόξη ότι να το ξεπεράσουμε το πράγμα. Αν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ωραία, θα το ξεπεράσουμε. Ναι. Το θέμα είναι οι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού mm -hmm. που υπάρχουν σε όλε τι χώρε. Ε, και με ανησυχεί για ακόμα κάτι. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Σήμερα είμαστε σε καραντίνα σε άγνωστη τοποθεσία. Ε, Πλήρω συμμορφούμενοι με τα μέτρα τη κυβέρνηση. Έχω μαζί μου την Άννα Θεολόγου, τη βουλευτή του κινήματο Ανεξαρτήτων. Ανεξαρτήτων, πού είναι ο τόνο. Όπω θέλει, μπορεί να πει. Να καλώ όρισε. Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλώ σε βρήκα. Να πούμε ότι συμπληρούμε όλα τα κριτήρια όσον αφορά το, το χώρο, ναι, που τα που μέτρα υγιεινή, στην απόσταση, η δείξη ήταν την απόσταση, δείξτε ότι το Και την απόσταση και τα αντισυμψικά <laughs> και το πόσα άτομα βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον. Λοιπόν, ε, ε, δημιουργήθηκε μια σύγχυση τι τελευταίε ημέρε με τα μέτρα που, πήρε, που είχε προθέσει να πάρει η κυβέρνηση, mm -hmm. ε, η οποία ξεκίνησε. Με το διάγγελμα του Προέδρου την Παρασκευή, που δημιούργησε κάποιε προσδοκίε, καθυστέρησε να ξεκινήσει και στο τέλο. Ο κόσμο, νομίζω, δεν ήταν ευχαριστημένο από τα πράγματα που άκουσε. Και μέσα σε ανάμιση μέρα, δύο μέρε, έγινε η διάσκεψη τη Κυριακή, που ανα, ανακοινωθήκαν τα ουσιαστικά μέτρα, είναι μια αφορμή του, τον, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα οικονομική υφή που είσαι, είναι το αντικείμενο σου. Γι' αυτόν να σκέφτηκα να τα, να τα συζητήσουμε σήμερα με σκοπό και να προβληματιστούμε αλλά και να εξηγήσουμε και στον κόσμο ε, τα συγκεκριμένα μέτρα. Εσύ έτσι γενικά πώς, πώς είδε τη διάσκεψη της Κυριακής. Ε, είναι θετική ας πούμε. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι θετική. Mm. Ε, υπό τις περιστάσεις νομίζω οποιοδήποτε και να ήταν σε αυτήν τη σέση ε, δεν θα μπορούσε να πάρει... Διαφορετικέ αποφάσει. Ναι. Τα δύσκολε οι περιστάσει. στο είναι. κομμάτι mm -hmm. τη στήριξη των εργαζομένων mm -hmm. και mm -hmm. των επιχειρήσεων. Mm -hmm. Αλλά περιμένω να δω και άλλα μέτρα. Δεν είναι, είναι θετικά, mm -hmm. αλλά δεν είναι ικανοποιητικά στο 100%. Mm -hmm. 100%. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι ολοκληρωμένο το πακέτο. Ακριβώς. Το κομμάτι που πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Ακριβώ όπω το να πάρθουν μέτρα αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα. Ναι. Mm -hmm. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να ανακοινωθεί την Κυριακή. Yeah, Γιατί yeah. σε ευρωπαϊκό επίπεδο mm -hmm. είδαμε πρωθυπουργού κρατών να ανακοινώνουν μέτρα για τον τραπεζικό τομέα. Mm -hmm. Δεν υπέμεναν κανένα κεντρικό τραπεζίδι να πάρει μέτρα για να. Του τομέα το τη τράπεζα θεωρώ και εγώ, ότι πάρα πολύ σημαντικό και το έγραψα και στο Facebook. Ε, να το δούμε στη συνέχεια όμω, mm -hmm. διότι είδα, έγραψε και εσύ κάτι εχθέ ή mm -hmm. σήμερα νομίζω και και σήμερα για το ζήτημα του. Τα μέτρα αυτά ε, τη Κυριακή ουσιαστικά, διότι την Παρασκευή. Τι ανακοινώθηκε κάτι, Έτσι. Τίποτα, ιδιαίτερα ε, μόνο για τα σχολεία. Ήταν Τα σχολεία, τα μόλε μείναν ανοιχτά και τα πολυκαταστήματα mm. την Παρασκευή. Mm -hmm. Τώρα δεν ξέρω, ξέρει τι άλλαξε. Mm -hmm. Μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την και Κυριακή. Άλλαξε κάτι όσον και αφορά, κάτι. Του... Το θέμα είναι ε, όσον αφορά τα κρούσματα. Mm. Το, ότι, το ότι έχουμε ε, με περισσότερο αριθμό κρούσματων και υπάρχουν και κρούσματα τα οποία ακόμα δεν είναι καταγεγραμμένα. Ναι, διότι ε, σαν βουλευτή δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα mm -hmm. τα οποία αφορούν και κόσμο που είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Ότι υπάρχουν καθυστερήσει στο να πάνε να του εξετάσουν για θέματα κορονοϊού. Ε, αντιλαμβάνεστε, τα τεστ παίρνουν κάποιε μέρε να δώσουν αποτελέσματα. Εσύ την Παρασκευή στη Βουλή. Ήμουν Η... λόγω τη εκτακτή συνεδρία. Πεί... συζητήθηκε τίποτε και ότι ο πρόεδρο θα ανακοίνωνε κάτι την Κυριακή ή δεν το ξέρετε. Απολύτω τίποτε. Η Βουλή δεν έχει να κάνει καθόλου με τα μέτρα ναι, που Ενώ στα πηγαδάκια, στα ε, αυτά. το έτσι. τι αντι... αντιλαμβάνομαι είναι ότι Στη σύσκεψη αρχηγών τη προηγούμενη ημέρα, τη Πέμπτη, ε, είχαν συζητηθεί στο Προεδρικό και τα ζητήματα mm -hmm. που έθεσαν τα κόμματα, αλλά ε, θεωρώ ότι ε, θα μπορούσε την Παρασκευή να ανακοινωθούν τα μέτρα αντί mm -hmm. να περιμένουμε την Κυριακή. Mm -hmm. ε, πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι συνέβη και. Προφανώ δεν ήταν έτοιμη για να mm -hmm. την Παρασκευή. Ναι, αλλά. Δηλαδή, το... εγώ ήμουν σαν ο Πρόεδρο την Παρασκευή στο διάγγελμα του ήταν έτσι κάπω αγχωμένο, ήταν θυμωμένο, ήταν. Είσαι πράξε κάτι αρνητικό ενώ την Κυριακή ήταν σίγουρο, ήταν βέβαιο ή έβγαζε leadership ότι ξέρω τι κάνω, καθοδηγώ σα σωστά, τούτα είναι τα μέτρα εσύ. πώ το... Ναι, απλά του πράγμα. θεωρώ ότι από τη στιγμή που τη Δευτέρα αν υπήρξαν τα δύο κρούσματα ναι. ε, είχαν Απλό χρόνο μέχρι την Παρασκευή να ληφθούν μέτρα. Mm -hmm. Και δεν είναι ότι εμεί προ... είμαστε πρωτοπόροι στο να λάβουμε μέτρα. Έχουν ήδη άλλε χώρε λάβει μέτρα. Άρα, άρα θα μπορούσαμε κάλλιστα ορισμένα από αυτά τα μέτρα να τα χρησιμοποιήσουμε mm -hmm. και εμεί. Τώρα, συμφωνώ, συμφωνώ ότι. Βέβαια, πάντα λέμε ότι είναι δύσκολε οι καταστάσει. Δηλαδή. Για να μην, μην του αδικούμε κιόλα. Του υπευθύνου, mm -hmm. εγώ πάντα βάζω την υποσημείωση, ενώ συγκριτική εντό ή εκτό εισαγωγικών. Κάμνουμε, ε, δεν είναι κάτι που το ζήσαμε ξανά το πράγμα για να ξέρουμε πώ θα το χειριστούμε. Δηλαδή, τώρα, αν έρθει μια κρίση, α πούμε, η με το 2013, λίγο πολλά, επειδή το ξαναπερπάτησε, είναι πιο εύκολο να. να Και ευρίστα. πρέπει τα λάθη, ναι. μπορεί να το Τούτο, εμεί στην Κύπρο ειδικά και με το σύστημα υγεία που έχουμε mm -hmm. κακά τα ψέματα. Ε, 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 Κάπω δύσκολο. Αν ήταν να κατηγοριοποιήσουμε τα μέτρα, τούτε, εγώ θα τα χωρίζα σε δύο ενότητε. Το ένα είναι τα περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά η διακίνηση, mm -hmm. και το άλλο τα οικονομικά. Mm -hmm. Να τα δούμε ξεχωριστά. Για το θέμα του με την περιορισμό στην διακίνηση, εσύ πώ το κρίνει αυτό το, το ζήτημα. Ε, καταλα... Καταλαβαίνω και κατανοώ mm. το. Το άγχο και την αγωνία πολλών όσον αφορά τους φοιτητέ στο εξωτερικό. Mm -hmm. Όμως πρέπει να μα ανησυχήσει ένα και μοναδικός παράγοντας. Mm -hmm. Ότι, σαν κράτο, δεν έχουμε τι υποδομέ να στηρίξουμε και να αντιμετωπίσουμε πολλά κρούσματα. Mm -hmm. Δηλαδή, πάνω από έναν αριθμό κρούσματων, δεν θα είμαστε σε θέση να, αντι... να ανταπεξέλθουμε και δεν είμαστε η χώρα. Που σε έξι μέρε χτίζουμε νοσοκομεία. Mm -hmm. Ήταν υπεύθυνο ώρα όμω αν να που έγινε. Πούμε, θεωρώ ότι δεν ήταν. Στην ουσία να μπλοκάρουμε του φοιτητέ. Όχι. Ε, Ζητώντα του έναν πιστοποιητικό το οποίο καμιά χώρα δεν εκδίδει. Όχι, δεν θεωρώ ότι ήταν σωστό. Δεν Όχι. Ούτε το γεγονό ότι αφήσαμε κόσμο μέσα στα αεροπλάνα να περιμένουν αν θα κατεβούν mm -hmm. ή όχι και το που οδη... οδηγήσαμε κόσμο ε, σε συγκεκριμένε κατοικίε χωρί να υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομέ. Mm -hmm. Ξεκάθαρα. Έχει χώρο για καραντίνα, έχει σημαίνει τι απαραίτητε υποδομέ. Εάν δεν έχει τι απαραίτητε υποδομέ, να πάρει τον κόσμο στο σπίτι του, στο mm -hmm. σπίτι του να περιοριστεί, άλλωστε. Μέχρι πρότεινο πριν mm -hmm. να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, όποιοι έρχονταν Κύπρο δεν μπαίνουν αυτόματα σε καραντίνα. Ναι. Άρα η διαφοροποίηση ποια είναι. Τι είναι να ήταν πολύ μήπω, να τα χιλιάδε. Εάν, είναι το θέμα των πολλών, αυτό που ανησυχεί και θα έπρεπε να ανησυχήσει και mm -hmm. τους πολίτες του πολίτε είναι ότι δεν έχουμε τι υποδομε mm -hmm. να ανταπεξέλθουμε σε περίπτωση πολλών κρουσμάτων ή και ε, δυναμική αύξηση αυτών των κρούσματων. Όχι το να έχουμε 5 ή 7 ή 10 κρούσματα ναι. την ημέρα, αλλά να υπάρχει μια δυναμική αύξηση και είναι τούτο το οποίο είδαμε στην Ιταλία. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία διασωλυνώνουν κόσμο μέσα στου διαδρόμου. Δηλαδή θέλουμε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Εάν ναι, ο αλλά... περιορισμό έχει να κάνει και με την υγεία. Των φοιτητών mm -hmm. παράλληλα, όχι μόνο των ε, συμπολιτών μα, ε, τότε πρέπει να το δούμε με μια πιο σωστή Άρα σκοπιά. Έχουμε πιο συγκρουόμενα συμφέροντα. Θέλει να το βάλω έτσι. Το ένα ήταν ο, το δημόσιο συμφέρον να κρατηθεί ασφαλή ο λαό που ήταν στην Κύπρο, ο, mm -hmm, ο κόσμο που ήταν mm -hmm. στην Κύπρο. Και να, ε, που ε, με ερωτηματικό να έχει διατηρηθεί ασφαλή, ναι, να, ε, να, να το βάζουμε τον Να κλείσουμε τα σύνορα αέρα-θάλασσα κλπ. Και, και το δεύτερο όμω είναι. Οι Κύπροι υπήκοοι που ήταν στο εξωτερικό, που ήταν mm -hmm. αυ... μονοφοιτητέ. Ναι, που ήταν μονοφοιτητέ και εναντίον αυτόν έχουμε ενευθεί και όπω συζητούσαμε και πριν. Εσύ, αν είσαι υπουργός υγείας, τι θα κάνε, Τι θα συμβουλεύεις τον Πρόεδρο. Ε, εγώ δεν θα επεριοριζόμουν mm -hmm. την είσοδο ε, θα από τη σκοπιά κόσμο. καθαρά ε, mm -hmm. τη χώρα προέλευση, mm -hmm. πρώτον και κυρίω, ε, και τα μέτρα που θα ληφθούν μετά. Mm -hmm. Δηλαδή, έπρεπε να ήταν έτοιμο το κράτο mm -hmm. ε, ή στο θέμα των, των ξενοδοχείων που θα έχουν κλείσει. Δηλαδή, επίταξη των, νοσοκο... των, των νοσοκομείων που χρειάζονται, των, των ξενοδοχείων. ξενοδοχείων που μπορούν να χρειαστούν για να καλύψουν αυτέ τι ανάγκε τη καραντίνα. Αυτό θα το κάνω σήμερα, δεν ναι, Όμω, αργήσαμε, σήμερα. νομίζω. Αργήσαμε, ναι. Έστω και αυτέ οι δύο μέρε ήταν δύο μέρε οι οποίε δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λάθο να, να μπλοκάρει ή να απαγορεύει σε Κύπριου υπήκοου. Εδώ ακούμε άλλε χώρε που στέλνουν αεροπλάνα οι χώρες για να του φέρουν να, του, να επαναπατρήσουν επαναπατρίσουν κόσμο. Η Ρωσία, για παράδειγμα, mm -hmm. αν στείλει ένα αεροπλάνα για να πάρει του Ρώσου να του πάρει στη Ρωσία, η Κίνα το ίδιο, εμεί. κάνουμε το αντίθετο. Βέβαια, είμαστε πιο μικρό κράτο, έχουμε περισσότερε δυσκολίε. Από την άλλη, όμω, ε, εντάξει, ήταν δύσκολη απόφαση. Το δεν μπορεί να διαχωρίσει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να διαχωρίσεις τον, κόσμος, να διαχωρίσεις ακριβώς τον κόσμο. Ακριβώ. Και δεν μπορείς να διαχωρίσεις χωρί. Δεν μπορεί να διαχωρίσεις στη βάση ε, ποιου κριτηρίου. Ναι. Ότι ο κάποιο επρόλαβε και ήρθε η ώρα και 4 ή κάποιο δεν προλάβει και ήρθε η καποιο δεν επρολαβε και ηρθε η ωρα 7. Ναι. το πράγμα για μένα είναι πάρα πολύ λάθος, μεγάλο θέμα. Ήταν λάθος θέμα. και νομίζω θα διορθωθεί τις επόμενες ημέρες, διότι υπήρξαν και πάρα πολλές αντιδράσεις που κόσμο είδαμε και Απλά το, το ζήτημα σήμερα... είναι πώς θα σταθούν οι υποδομές μας να τα σε αυτά τα περιστατικά. Ξ... Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός θέμα υγεία στην Κύπρο. Ναι. Υπάρχουν και άλλα επίγοντα περιστατικά. Ναι. Υπάρχουν και άλλες επίγουσας μορφής ζητήματα που πρέπει mm -hmm. να διαχειριστούν τα νοσοκομεία. Ναι. Ε, σαν να και όλα τα υπόλοιπα σε έναν στην πάντα και βλέπουμε μόνο το κομμάτι του κορονοϊού. Μα δεν είναι έτσι όμω τα Είχαμε πράγματα. Ήταν και χτε το πρωί να πήρα δολοφονία στην Κλήρου. Και κανένα δεν το έδωσε εντό ιδιαίτερη ναι. σημασία. Και επίση αλλά... να σου πω ότι ήρθε και οντήλιαν. ο Ντίλιαν. Ο, ο... άνθρωπο που περιμέναμε για, ο για το Ισραηλινό. Ο οποίο ε, τέθηκε εν υποκράτηση, λέει, έδωσε εν και αφήθηκε ελεύθερο. Είχα την εντύπωση ότι ήταν σε καραντίνα. Ναι, αλλά είναι υποκράτηση. Είναι σε καραντίνα. Μάλιστα, μάλιστα. Τουλάχιστον έτσι ευκαιρία. Άρα προφανώ έγινε γεντήλ για να έρθει τούτο. Διότι θέλει να κάνει συμφωνία, να μην τον ε, αφήσουν υποκράτηση. Για να έρθει σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάποια συμφωνία. Βέβαια το με του κορονοϊού. Ε, αλλά ξεχάστηκε η ιστορία με το βάρο. Διότι αυτή τη στιγμή μα απασχολεί ο κορονοϊό. Ναι. Και... ναι. αλλά είναι και γίνει σοβαρή η περίπτωση. Δοχείουμε πάρα, πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Και τα θέματα. κόμματα σταματήσαν να ασχολούνται, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι να επιβιώσουμε ναι, του κορονοϊού. Ναι. Νομίζω δικαίω μπαίνουν κάποια ναι, θέματα ναι. σε ιεράρχηση. Ναι. Αλλά να μην ξεχνούμε ναι, ότι η ζωή παράλληλα συνεχίζεται. συνεχίζεται. σωστό. Ε, τώρα, να πάμε στην άλλη. Εκτό αν θέλει να μου πει κάτι για το θέμα του περιορισμού του, των, των ατόμων, ε, να πάμε στην άλλη ναι. κατηγορία θέλει να... mm -hmm. που είναι mm -hmm. τα, τα οικονομικά μέτρα. Mm -hmm. Εκεί τώρα, ε, γενικά πώ τα είδε σαν. Ε, νομίζω ότι αφήσαμε μια κατηγορία αυτό. πολύ σημαντική του πληθυσμού έξω από τη σοβαρότητα των μέτρων, που είναι η, η κατηγορία των αυτοργοδοτούμενων. Mm -hmm. ε, πολλοί αυτοργοδοτούμενοι έχουν μισθωτού. Mm -hmm. ε, πολλοί αυτοργοδοτούμενοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν των εργασιών του γιατί μπορεί να είναι. Ε, είτε γιατροί, είτε ε, να, έχουν να, κάνουν, εργασίες. να κάνουν, καθημερινά με ανθρώπους ναι. που πρέπει να τεθούν υπό είτε περιορισμό. Είτε είναι Ακριβώς. Ε, και δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτοί οι ανθρώποι είναι μόνο στο κομμάτι της άδεια ναι. Διότι σαν, σαν επιχειρήσει να το, να, το βάλω εξισώνοντα τους σαν επιχειρήσει, χάνουν από τον κύκλο εργασιών ναι. τους. Άρα θα πρέπει να λάβουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά και τι επιχειρήσει. Υπάρχει διαφορά δηλαδή στα μέτρα μεταξύ ναι, των εταιριών. Ναι, εν Για το του αυτοεργοδοτούμενου, αναφέρει συγκεκριμένα η Υπουργό ότι έχει να κάνει μόνο με, τη, με το θέμα τη αλλαγή, το θέμα τη αδεία ασθενεία. Δηλαδή, ότι ναι. δεν θα πάρουν, παίρνουν από τι 9 μέρε και μετά άδεια ασθενεία, αλλά από τι 5 όπω του μισθωτού, okay. αλλά δεν έχουν να λάβουν υπόψη τη μείωση, ναι. ναι, του κύκλου εργασιών του. Και εκεί τίθεται θέμα γιατί υπάρχει πάλι αυτή η διάκριση με του αυτερόδομενου. Ναι. ναι. Οι αυτοεργαζόμενοι είναι και κομμωτέ, είναι και συνδικοί. Όλοι, όλοι. όλοι. Ακριβώ. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού που είναι αυτοεργαζόμενοι. Ένα άλλο θέμα συναθές που μου έθεσε σήμερα ένα πελάτη που να το δείτε στην Βουλή, δεν ξέρω αν μπορείς να το θέσεις εσύ, αφορά Τούτον του προσωρινού πλεονασμού, δηλαδή με βάση τον νόμο και τι αποφάσει του δικαστηρίου μα για να υπάρξει πλεονασμό, για να απολύσω κάποιον mm -hmm. λόγω πλεονασμού, mm -hmm. η νομολογία λέει ότι δεν πρέπει να είναι η περιοδική μείωση του κύκλου εργασιών. Δηλαδή, Απαραίτητα. Ναι, δηλαδή, δεν δε, δε, δε αναγνωρίζεται ω πλεονασμό. Mm. Δηλαδή, εγώ, εγώ αν ένα-δύο μήνε δεν πάω καλά και βγάλω κάποιον πλεονάζον και, δι... και δεν τον εγκρίνω, και πάει δικαστήριο. Mm. Το δικαστήριο θα μου πει: κύριε, δεν είναι πλεονάζον. Πρέπει να υπάρχει μια μακρά περίοδο στην επιχείρησή σου που να μειωθούν που οι εκτάσει. Να υφασίες, θεωρήσεις ότι. Ναι, για να πεις ότι είναι πλεονάζοντο. Εδώ, αν μιλούμε για ένα-δύο μήνε, δεν θα είναι πλεονάζοντο. Μα αυτόν ακριβώ η κυβέρνηση θέλει να πει ότι δεν θα απολυθεί κάποιο. Ναι. Θα κλείσουν μεν οι επιχειρήσει που θα κλείσουν. Mm -hmm. Ο κόσμο θα μείνει υπό Υπό τον όρο ανεργειακού επιδόματο. αλλά, αλλά υπάλληλο. Δεν... Είναι υπάλληλο, ναι. ναι, ο οποίο επανέλθει πίσω στη δουλειά του ναι. με το που θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις Ναι. ναι. Απλά και εκείνη την περίοδο τη συγκεκριμένη που θα είναι υπό το καθεστώ τη ανεργία, θα παίρνει το, την ειδική άδεια ή την άδεια ασθενεία, αν είναι. Αν κατάλαβε καλά που τα μέτρα τούτο που λέει τώρα έχει σχέση με τη μείωση του 25% στον τζίρο ή δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Όχι. Εάν η δεν εχει σχεση δεν εχει σχεση δεν οχι εαν η επιχειρηση που δεν κλείσει ή που κλείσει η επιχείρηση που δεν κλείσει, πάρουμε ένα ναι. παραδείγμα, που δεν κλείσει. Ας πούμε ένα καφέ που κάνουν οι και σαν και έχει και τους υπαλλήλου του και δουλεύουν ναι. κανονικά και τους πληρώνει, αλλά χάνεται ο κύκλο εργασιών τους. Ναι. Θα έρθει η κυβέρνηση και θα <χω> αναπληρώσει τους μισθούς. Των μισθωτών τη mm -hmm. ε, ε, συγκεκριμένη ε, εταιρεία κατά 70% ε, όσων ναι. έχει να κάνει και με το ε, κομμάτι Τώρα, του κοινωνικού ασφαλή. Πότε όμω θα ανε, γίνει Αν κατάλαβε, ή εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι υπάρχει. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Πότε. Το χρονικό διάρκεια. Ναι. Ε, διότι δι, 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 άλλο να λέμε το πόσο σύντομα θα πιάσει κάποιο τα λεφτά ναι. του μισθωτό, και άλλο να λέμε να συγκρίνουμε το, τη μείωση του κύκλου εργασιών, γιατί η σύγκριση προέρχεται από την περασμένη χρονιά τον, κατά τον ίδιο mm -hmm. κατά τον ίδιο χρονικό διάστημα, όπου θα συγκριθεί ο περασμένο, το περασμένο χρονικό διάστημα τη προηγούμενη χρονιά με το, ε, το σημερινό χρονικό mm -hmm. περιθώριο που έχουμε. Για να δούμε αυτή τη σύγκριση, πρέπει να ολοκληρωθούν βιβλία, να γίνουν ελεγμένοι ah, λογαριασμοί. Να θέλ, θέλουμε να accounts για να κάνουμε δουλειά. Διαφορετικά πώ θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρχουν ε, ελεγμένοι λογαριασμοί, Πώ θα παρουσιαστεί αυτή η μείωση του κύκλου Καλά, εργάσης. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει ούτε πέρσινου mm -hmm. audited accounts. Mm -hmm. ε, Πώ θα το. Δεν μπορεί, το Δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό να αναφέρα στη δημο... στην τοποθέτησή μου ναι. και στο Facebook ότι θα έπρεπε να λάβουν υπόψη το ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ μπορεί να δει τον κύκλο εργασιών. Mm. Ο κύκλο εργασιών τη τριμηνία που αφορά mm. την περασμένη χρονιά. Άρα να δω την περσινή μου τριμηνία. Μάλιστα, με την τη φετινή τριμηνία και να δει αναλόγω mm -hmm. την μείωση του κύκλου εργασιών. Διότι τα τιμολόγια που λαμβάνουν την υπόψη mm. του ΦΠΑ mm. μπορεί να δείξουν τον κύκλο εργασιών. Μπορεί να φανεί η περσινή χρονιά, mm. αν, αξιο... αν ήταν α και αν αυτή τη στιγμή mm. είναι. Και είναι πολύ πιο γρήγορο κριτήριο. Mm. Ναι. Οι αιτήσει τούτε πότε θα υποβληθούν αν κατάλαβε και να πιάσει ο κόσμο τα λεφτά. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε εν τέλο του χρόνου. Ό, 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 δεν ξέρω για τούτον, αλλά ξέρω ότι Όχι, όχι. δεν είπε ότι όσο το δυνατόν πιο σύντομα θα είναι στη διάθεση του κοινού ή τη. Το άκουσα, αλλά να σου πω κάτι. Αν το κριτήριο είναι τα Audited accounts και ποτέ είναι έτοιμα στο. Που τα audit accounts του 20 είναι έτοιμα στο τον Μάρτιν του 2021. Ναι. <ponto funny> yeah. Γι' αυτό λέω είναι Έχει θέμα. θέμα. Νημονική, ενώ το ΦΠΑ είναι το πολύ FBA πιο, πιο, πολλά... πιο αξιόπιστο. Ακριβώ. Μια και είπες το είπε στο ΦΠΑ, τούτο το μέτρο που είπαν ότι αναστέλλεται η πληρωμή του ΦΠΑ. Ναι. Πότε θα πληρώσουμε εμεί οι επιχειρήσει δηλαδή, το ΦΠΑ. Σε δύο μήνε. Δηλαδή, αντί τι 10 του Απρίλη που έλεγε η τριμηνία, ναι. θα πληρωθούν μ, μέχρι τι 10 του Ιούνι. Και, να... και, μετά θα έχει στι 10 του Ιούλη. Ναι. Δηλαδή ναι. Θα, ακόμα, θα, γίνουν δύο πληρωμές. Ε, με τι λεξιπρόσμενε οφειλέ όμω, αυτή η πληρωμή θα μπορεί να γίνει μέχρι τον Ιόβρη. Δηλαδή, μπορεί Κάτα να με το χρησιμοποιήσει. Αν το όφελο μου, τι είναι ω επιχειρήση. Ε, Επιχειρήσει δηλαδή επιχείρηση το... τίποτα γιατί είναι φοροεισπρακτική αρχή πλέον η επιχείρηση ναι, και πρέπει να πληρώσει το, ναι, το ΦΠΑ ναι. στο κράτο. Απλά θα το πληρώσω τώρα 10 του Απρίλιο. Μάλιστα, θα το πληρώσω. Λέει σε μου, γύρω. κράτα τα λεφτά για την ταξιδιότητα σου, σου. σου. Ναι, αλλά εγώ μετά πρέπει να τα βρω για να πάω να τα πληρώσω. Αλλά σου λέει ότι θα φύγει η καραντίνα, θα φύγουν οι περιορισμοί, θα, ξαναδι... θα ξαναυπάρχει η κύκληση εργασία. Κανένα δεν το ξέρει. Αυτό το μέτρο είναι προσωρινό. Για, περά... Για αυτήν την περίοδο, αν δουν ότι οι επιχειρήσει έχουν ζημιώσει τόσο πολύ που τούτη την κατάσταση και έχουν χάσει ρευστότητα που δεν μπορούν να mm -hmm. ανταπεξέλθουν, σου λέει σου κάνω και άλλη ευκολία, η οποία άλλη ευκολία είναι μέχρι το νιόβρι να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Ναι. Παρεμπιπτόντω, με τη μείωση του κύκλου εργασιών, είναι φυσιολογικό ναι, ότι θα φυλωφή. πρέπει να πληρώσει πιο λίγα λεφτά. Ναι. Οπότε, οτιδήποτε συνέπεια προκύπτει μετά ε, 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 είναι αλυσίδωτη στη βάση τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ναι. Ε, μπορούμε να Έτσι. θεωρήσουμε ότι μειώνεται το κύκλος εργασία σήμερα για αυτήν τη χρονική περίοδο και μετά από τρει μήνε ξαφνικά αυξάνεται. Μακάρι να γίνει τούτο το πράγμα. Εμεί θέλουμε να υπάρξει πολύ βραχυπρόθεσμη ναι. συνέπεια στο τι συμβαίνει σήμερα. Να γυρίσουν πολύ γρήγορα οι, τα δεδομένα, να αλλάξουν ναι. τα δεδομένα, και να είναι θετικά. Απλά συνήθω παίρνει κάποιο χρόνο. Υπάρχει ε, ένα διάστημα το οποίο είναι το διάστημα αναπροσαρμογή. Ναι. Πάντω, άμεση mm. ένεση στι επιχειρήσει δεν θα δοθεί. Όχι. Δηλαδή, να έρθει να δώσει κάποιον επίδομα. Α πούμε, ένα παράδειγμα ναι. με εμά τους δικηγόρου. Ναι. Ε, τώρα, να μου πει, θα κλαφτούν οι δικηγόροι. Δεν <laughs> το λέω με την ε, ιδέα. θα το σχολιάσω <laughs> που Αλλά σαν τα δικαστήρια κλείσα. Mm -hmm. Τα δικαστήρια θα ανοίξουν πρώτην του Μάη, πρώτο Μαγιά mm -hmm. και ενδεχομένω να πάνε και παρα, παρακάτω. Σημαίνει ότι έχει μια νεκρή περίοδο που δεν θα γίνονται ούτε εμφανίσει, ούτε αγορεύσει, ούτε mm -hmm. αυτά. Για του δικηγόρου που κάνουν μόνο δικαστήριο, που έχουμε τέτοιου συναδέλφου, είναι τεράστιο πρόβλημα. Mm -hmm. Δηλαδή, έχει δικηγόρου που δεν ασχολούνται ούτε με τερικοδίκαιο, ούτε με κονσάλτη, ούτε με το δικαστήριο. Σημαίνει ότι mm -hmm. θα κάθονται ένα μήνα και, mm -hmm. και δεν θα έχουν εισοδήματα. Mm -hmm. Τι θα γίνει με του. Ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αυτό ο χρόνο που δίνεται mm. είναι για να καλύψουν τι ανάγκε που έχουν πάνω στι υποθέσει του. Ναι. Ε, να μελετήσουν ίσω και πιο Συμφωνώ. καλά τα υποθέσεις. Αλλά από απόψη εισοδημάτων. Mm. Τι από θα είναι. Οδημάτων, είναι να υπάρχει θέμα. Όμω πάλι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα, αυτόν το πλαίσιο στήριξη. στήριξη που αρχεί ο κράτο. Mm. ακόμα και για του υπαλλήλου του. Mm -hmm. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον. Πάμε το λίγο πίσω το μικρόφωνο σου. Πίσω. Ναι, ναι. Ε, θα μπορούν Ντάξει. να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πλαίσιο στήριξη, ναι. σαν τα καταστήματα σπου... που εκλείσαν το Μόλ τώρα. Α πούμε, να, να μην πούμε ονόματα, μια πιτσαρία, ένα ναι. εστιατόριο, ένα μεγάλο καταστήμα ρούχων, θα φτιάξουν το προσωπικό του. Θα έχουν το προσωπικό υπό το καθεστώ ναι. τη ανεργία μέχρι να επανέλθουν. Ναι. Προσωρινό πάγωμα, να το πούμε. Να. Μάλιστα. Ναι. Απλά το ζήτημα. Και θα πληρώνονται από τι κοινωνικέ ασφαλίσει οι Εγγυνώνει ε, ε, το ποσό που είπε ο υπουργό μέχρι 2.500 ναι, ευρώ ή ναι, ένα άλλο πράγμα. Μέχρι 2.000 ευρώ. Πώ το καταλάβει, Τσινό, να ε, πούμε καταρχήν πώ είναι ο υπολογισμό Τσινό. Ναι, είναι 60% μέχρι τα πρώτα 1000 ευρώ ναι. και 40% μέχρι τα επόμενα 1000, δεύτερα χίλια. Δηλαδή, Άρα, εγώ αν πιάνω 2.000, πόσα είναι. 1.000 ε... ευρώ. Αν είσαι μόνο γονιό, όμω, ναι. θα παίρνει 70% στι πρώτε χίλιε και 50% στι δεύτερε χίλιε, άρα 1200. Χίλι... Όμω, το πρόβλημα δαμε, mm. που προκύπτει είναι ένα άλλο διαχωρισμό mm. και μια άλλη διακρίση. Ναι. Ότι λαμβάνοντα υπόψη ένα μέτρο σύγκριση που είναι τα 2.500 ναι. μισθών το μήνα, είτε 2.500 το ίδιο ποσό θα πάρει 1.000 ευρώ. Όμω κάποιο μπορεί να παίρνει περισσότερα από 2.500. Mm -hmm. Και αυτό που παίρνει περισσότερα, με τι διευκρινήσει του Υπουργείου, δεν θα πάρει ούτε και ένα σεντ ειδική άδεια. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι κατάφορη αδικία. Αφήστε μου ένα παράδειγμα. Δηλαδή, δηλαδή κάποιο παίρνει 3.000 δεν ευρώ. θα μπορεί να πληρωθεί οτιδήποτε σε περίπτωση ειδική άδεια. Μιλούμε γκρό ή net εν εγώ θεωρώ ότι ο μισθό, όπω λέμε, είναι ο ακαθάριστο. Ο ακαθάριστο. Πάντοτε. Εκείνο υπολογίζεται, ναι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί με 3.000 ευρώ δεν θα δικαιούται η ειδική άδεια. Ναι. Τούτο πράγμα είναι κατάφορη αδικία. Πρέπει να παίρνει 1.000 ευρώ. Μάξιμου. Ναι. Διότι λαμβάνει υπόψη. Όμω το target group αν είναι. Ένα γονιό, όμω που είναι μόνο γονιό και αυτά τα εισοδήματα έχει. Πώ μπορεί να κάτσει σπίτι του με τον παιδί του χωρί να πληρωθεί. Ναι. Περιλαμβάνει και τους του αυτοεργοδοτούμενου του. Ακριβώ. Άρα, εκεί που ελέαμε, και πριν μπορεί να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διάκριση. Ναι. Ή θέλουμε να υποβοηθήσουμε την κατάσταση, ναι. γιατί διακρίνουμε. Δεν ξέρω αν η Υπουργό έλαβε υπόψη σε κάποια mm -hmm. στατιστικά, κάποιε κλίμακε και είδαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία μέχρι 2.500. Και είπαν ότι είναι να το κόμμα. Δεν ξέρω αν το έχουν λάβει υπόψη το πράγμα. Να Απλά εγώ το πράγμα. λέω ότι. Και το ξαναλέω γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε ναι. και τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε. Ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διακρίση. Mm -hmm. Μπορεί να είναι μονογονιό mm -hmm. και να πρέπει να κάτσει σπίτι με το παιδί του. Mm -hmm. ε, δεν μπορεί να έχει το εισόδημά του. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι δεν θα πάρει την ειδική άδεια. Mm -hmm. Πώ θα έχει το εισόδημα που πρέπει για εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, mm -hmm. Γιατί υπάρχει διακρίση. Θέμα, ναι. ε... Αν πάρουμε το παράδειγμα μια πολίτρια, έτσι για να πούμε παραδείγματα, να καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Που μια πολίτρια, α πούμε, σε ένα κατάστημα πόσα παίρνει, με 1000 ευρώ, 800. Μάξιμου. Άρα πόσα θα πιάνει με το, το 60%. 60% με 600 ευρώ. Και αν Μάξιμ. είναι μόνο γονιό. Το, το 70, 700 ευρώ. 700 ευρώ. Γιατί μιλούμε για τα πρώτα χίλια. Ναι, μιλούμε για τα πρώτα χίλια. Μάλιστα. Μάλιστα. Που είναι ο περισσότερο κόσμο, νομίζω, δεν είναι στα ναι. πρώτα χίλια. Ναι. Αλλά το 60% με βάζει τα 1000. Ναι. Εάν είναι 900 ευρώ ο μισθό, mm -hmm. είναι ακόμα πιο λίγα. Ναι. Εδώ δεν είναι εισόδηματα τα οποία μπορεί να ζήσει το μήνα, πόσο μάλλον να πληρώσει υποχρεώσει, mm -hmm. ρεύματα κ.ο.κ. Γιατί ναι. το να είσαι σπίτι σημαίνει ότι η περισσότερη κατανάλωση είναι όσον αφορά ναι. τα του σπιτιού. Είτε έξοδα για το ρεύμα, για το νερό. Βέβαια, από την άλλη, αν το δούμε τα μηχάνηks. Τώρα μου είστε εντοπών. Να το πω δύνατα, να δούμε αν είναι έτσι. <laughs> Α πούμε ότι η κυβέρνηση δεν έπαιρνε τα μέτρα. Mm -hmm. Και έλεγε, έλε, παιδιά, δεν έχω λεφτά, κάμε το τι θέλετε. Mm -hmm. Το εναλλακτικό τι ήταν, οι επιχειρήσει θα ετερματίζαν του υπαλλήλου την mm -hmm. εργοδότησή του και θα γράφουν τον ήλιο ενεργειακό. Στο ενεργειακό παίρνει το 70% του μισθού σου. Ναι, άρα πάλι θα πιάνναν το ίδιο. Πώς. Ναι, αλλά το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλήσεων, εάν ήταν βιώσιμο, θα μπορούσε mm -hmm. να στηρίξει. Mm -hmm. Γιατί το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπόλογο στο να στηρίξει του ανεργού και το να στηρίξει του ασ... νοσούντε. Mm -hmm. Γιατί λόγω άδεια ασθενεία πρέπει να έρθει να καλύψει mm -hmm. το ποσό. Άρα. Τίθεται θέμα στο τι προνοήσαμε αναφορικά με διαχείριση του Ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Υπουργό είπε ότι είναι μια χαρά βιώσιμη. λέει. Ε, λέει. Μαξιλαράκι, ε Έχει Μαξιλαράκι, μαξιλαράκι. Ε, αυτή τη στιγμή χρωστούμε 8,2 δι στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιατί χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα λεφτά. Τα, τα χρωστά Μπέν... το κράτο. Τα χρωστά το κράτο. Okay. Άρα το κράτο, αφού θέλει να στηρίξει τον τομέα mm -hmm. των επιχειρήσεων και τον ιδιωτικό τομέα, mm -hmm. οφείλει Αφού δεν μπορεί το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων να πληρώσει, να τα πληρώσει. Ναι. Διότι είναι απλά υποχρέωση του απέναντι στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ναι. Εάν είχαμε ένα ε, ζωντανό οργανισμό του Ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βιώσιμο, mm -hmm. δεν θα χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτου. Εδώ... Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμού. Συμφωνώ. Κοινό που αναδεικνύεται κατά τη γνώμη μου ξανά είναι ανίσοσκελια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Διότι ο δημόσιο θα πάρει. Η δημόσια θα, θα πάρει το, το φουλ. Κανονικά. Ναι, ούτε υπάρχει θέμα security of employment, ούτε θα πάθει και ο μήνε να κάθεται. Αυτό είναι ε, αλήθεια. ναι. Ούτε είναι ένα τεράστιο θέμα τούτο. Το να δοθούν οι Και προέκυψε και το 2013 να δουν το πραγμα με το κούρεμα και υποστήγαν τι μειωσει mm -hmm. των μισθών. δηλαδή ζηλία. το, το, το μεγάλο. Το, ο ιδιωτικό τομέα. Το, το βαρύδι. Ε, Βεβαίω και των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκαν οι μισθοί του επί αντικαστήριο όπω έπρεπε να κάνουν κλπ. Εγώ ε, ε με εκείνον, αλλά βλέπουμε ότι την πραγματική ζημιά την έχει ο ιδιωτικό υπάλληλο ο οποίο είναι να κάτσει σπίτι του, ο οποίο είναι να πιάνει πιο λίγα λεφτά. Ε... Εντάξει, ζήσαν και οι δημοσιοί πάλι κομμάτι του... mm. τη μείωση του μισθού, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρουν πίσω όλα αυτά τα οποία mm. έχουν χάσει. Βέβαια, νομίζω το ανώτατο, αν, αν υπολογίζεται να εκδώσει την απόφαση σύντομα, θα το αναβάλει. Δεν νομίζω να την εκδώσει τώρα. Ε, ναι, και πιστεύω ότι μετά το κράτο το... για να αντιμετωπίσει την περίπτωση του να έχει θετική ε, απόφαση mm -hmm. το ανώτατο προ του μισθού, θα πρέπει να το αντικατοπτρίσει με φορολόγηση. Ναι. Mm η οποία θα έπρεπε να, να ξεχωρολογήσει. Ναι. Δεν μπορεί το κράτο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα να έχει την απειλή. Ξέρει τι είναι, ήταν ουλά ανάποδα. Ο ο Χάρη ο, ο Γιώργη πριν φύγει και ο Υπουργό ο, ο Νιν έλεγαν ότι εμεί έχουμε το μαξιλαράκι μα, εμεί κάμαμε του λογαριασμού μα. Μιλώ περίπου για του δημοσίων υπαλλήλων. Ε, εξανεμίζονται τώρα άμα ε, θα χρησιμοποιηθούν κατά 700 εκατομμύρια σε αυτό ναι. το κομμάτι που αφορά Συνένει την ότι... Μα μιλούμε για τα πρώτα μέτρα. Ε, ε, ναι. ελάτε ε, να συζητήσουμε για το τι είναι να έρθει μετά. Διότι το Της μετά είναι το θέμα. Οι συνέπειε για άλλε μετά. Τούτο με την ειδική άδεια για τον κόσμο που έχει παιδάκια, που έχει εξαρτώμενα είτε παιδιά είτε γονεί. Πώ θα λειτουργήσει. Καταρχήν, εμένα η απορία μου είναι αυτή η άδεια εμπροαιρετική... Πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο, ο εργοδότη και ο εργαζόμενο. Προαιρετική ο εργαζόμενο ειδική άδεια. Και εγκρίνεται από τον εργοδότη. Ναι. Αν δεν την εγκρίνει, ε... δεν λέει τι γίνεται. Υπάρχει περίπτωση όμω ένα εργοδότη να, μπορεί... να μην εγκρίνει μια ειδική άδεια όταν υπάρχει άτομο που, που εξαρτάται αε... από το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Διότι είναι εξαρτωμένο τέκνο το θέμα. Θα το έχει μαζί του στη δουλειά. Αν ένα εργοδότη. Όχι, oh, δεν λέω έτσι, αλλά. Ε... Επειδή το συζητούσαμε στο γραφείο, εχθέ του συζητητή. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει αν δεν το εγκρίνει. Δηλαδή, δεν είναι όπω την αδιαμητρότητα που ξέρει, κύριε, γέννησε, mm -hmm. δια νόμου, ούτε να ρωτήσει τον εργοδότη σου, mm -hmm. να κάτσει 6 εβδομάδε, 8-16 mm -hmm. πόσα είναι. Mm -hmm. Εδώ λέει και η δήλωση του Προέδρου και η Υπουργό μετά, όταν την άκουσα, και έψαξα και το βρήκα το κομμάτι του. Λέει κατόπιν συνεννόηση. Mm -hmm. Άρα υπονοείται ότι είναι να γίνει κάποιο είδου αίτημα mm -hmm. και κάποιο είδου αποδοχή. Mm -hmm. Και δεν είναι ξεκάθαρο αν ο εργοδότη πει: Εγώ δεν μπορώ να σου το δω την άδεια. Τι γίνεται, Αν την πιάνει που σημαίνει να Γι' αυτόν ίσω έξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι ο ένα από του δύο γονεί mm -hmm. θα μπορεί να πάρει την ειδική άδεια. Ναι. Άρα ο εργοδότη ίσω να είναι ναι. σε θέση να γνωρίζει. Αν ένα ζεύγο μπορεί να πάρει mm -hmm. ο ένα από του δύο την άδεια και ο άλλο μπορεί να καλύψει τι θέσει εργοδότησή Ο, ο εργαζόμενο που ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, mm -hmm. του δεν είναι έτσι. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω αν ισχύει για του δημοσίου υπαλλήλου. Oh, Αυτό είναι που ήθελα να σου πω προηγουμένω. Mm -hmm. Ότι ακόμα και στο δημόσιο, δεν ήρθε το δημόσιο να πει ποιοι από του δημοσίου υπαλλήλου θα κάτσουν σπίτι του για άδεια. Εν mm το έκαμάντου -hmm. εδώ. Ε, 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 mm. Ειδική άδεια. Διότι να βάλουν όλοι οι <laughs> Δεν ξέρω πώ θα <laughs> το διαχειριστεί. Δηλαδή, <laughs> <laughs> δεν ξέρω εάν θα προκύψουν αιτήσει mm -hmm. από δημόσιου υπαλλήλου για αυτό το θέμα. Mm -hmm. Θεωρώ όμω ότι θα, θα προκύψουν, διότι ένα δημόσιο υπάλληλο που έχει εξαρτώμενα mm -hmm. ε, και είναι αναγκασμένο να κάτσει σπίτι του, ε, πρέπει να πάει στη βάση τη ειδική άδεια. Που να πιάνει και ολυα λεφτά όμω. Αυτό είναι το θέμα. Mm -hmm. Δεν είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτόν πολλοί κόσμοι δημιούργησαν απορίε και ρωτά ο καθένα για την προσωπική του περίπτωση. Ναι. Πώ θα γίνει, mm -hmm. ε, Μα εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο ή μα εγώ είμαι ιδιωτικό υπάλληλο, πώ θα αιτηθώ, τι θα πιάσω πώς θα και το αιτηθώ σωστά, και πότε πό, πό, θα γίνει πληρωμή. Και ξεκαθάρισε λίγο. Η κυρία Μιλιανίδου είπε ότι θα είναι με απλέ και άμεσε διαδικασίε. Ναι. Δηλαδή δεν θα πάρει ούτε χρόνο ούτε τίποτε. Αν υπάρχει. Φαντάζομαι η αίτηση η οποία θα κατατεθεί θα προχωρήσουμε πληρωμή. Γιατί αυτά τα λεφτά, καταρχά να πούμε ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να αποδεσμευτούν από τη Βουλή. Άρα είναι αυτούν κοντά σα. Έχουν ανακοινωθεί μεν από την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να τα εγκρίνει η Βουλή. Το ίδιο και ο ΦΠΑ πρέπει να το εγκρίνει. Όλα γιατί είναι αλλαγέ στην νομοθεσία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανέναν από αυτά τα μέτρα χωρί την έγκριση τη Βουλή ή την απόρριψη τη, in ναι. πάση περιπτώσει. Α... Να δοθεί όμω. Θεωρώ κρίση. ότι θα υπάρχει εγκρίση. Όμω υπάρχουν και κάποια ζητήματα που τίθονται από κάποια κόμματα ότι mm -hmm. κάποια μέτρα θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Mm -hmm. Όπω, παραδείγματο, χάρη η μείωση στο ΦΠΑ. Από το 19% στο 17% και από το 9% στο 7. Το 9% στο 7% που ισχύει. Στο ξενοχειακό τομέα. Ναι, στα εστιατόρια. Όμω, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μείωση δεν θα Εφαρμοστεί, δεν θα την απολαύσει ο πολίτη από θέμα εισοδημάτων, <συστά> αλλά οι επιχειρήσει. Δηλαδή, ας σου λέει μια επιχείρηση ότι πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ, ναι. με, including το 19% ναι. του ΦΠΑ, και αυτή τη στιγμή θα πληρώσει 50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου το 17%. <συστά> Αυτό το 2%. Το όφελο είναι τη επιχείρηση. Δηλαδή, ειδη. Δεν θα έρθει να σου πει, θα πληρώσει. 48 ευρώ ναι, ναι. ή 47 ευρώ το... για να το απολαύσει ο καταναλωτή. Okay. Οπότε η συζήτηση που άκουσα από συναδέλφου mm -hmm. ε, που είχαμε τηλεφωνικέ ε, συνομιλίε mm -hmm. ε, είναι ότι για να επωφεληθεί άμεσα ο mm -hmm. πολίτη θα έπρεπε να ήταν ε, η αναστολή πληρωμή του ρεύματο. Δηλαδή, κάποιων εξόδων, τρέχουσων εξόδων, mm -hmm. τρέχουσων mm -hmm. mm -hmm. αναγκών του, του πολίτη ε, και εξόδων τα οποία είναι στην καθημερινότητα για να έχει άμεσον αντίκτυπο. Διότι έχει μείωση εισοδημάτων, που δεν μπορείς να καλύψεις τις καθημερινέ σου ανάγκες, όποιε και να είναι. Ε, κατ' επέκταση, δεν θα αλλάξει κάτι στο δικό σου ε, πορτοφόλι, mm -hmm. αλλά αυτό που θα αλλάξει θα είναι καθαρά στη των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο ναι. ε, από αυτήν την. Ο υπουργός τη είπε ότι δεν γίνεται το, το πράγμα. Τη μείωση του ρεύματος. Πρόκτες, Ναι, διότι πρέπει. εμπλέκεται ο ρυθμιστή ενέργεια, είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει η και λοιπά. Μα δεν μιλούμε για, μιλούμε για αναστολή πληρωμή. Ναι. Δεν μιλούμε για το να μην πληρώσει. Νομίζεις θα τεθεί στη Βουλή ζήτημα. Το ε, ξέρω ότι έχει ήδη εγγραφεί ναι. η πρόταση νόμου. Δηλαδή να τεθεί, να μπει τούτο και να αφαιρεθεί η πρόταση το για το Φιβία. Φιβία. Ναι, 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 πληρώνουν ναι, 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 και επιχειρήσει ναι. πολλά μεγάλε βιομηχανίε, πληρώνουν πολλά μεγάλα ποσά ναι, ναι. σε ρεύμα. Οπότε πάλι έχει άμεσο να αποτέλεσμα. Είναι πολλά ακριβών το ρεύμα, είναι. Δηλαδή, είναι. Ε, ακόμα De... και εμείς που είμαστε η... μικρή επιχειρήση. Και ενώ μειώθηκε De... ανησυχητή του πετρελαίου, ακόμα εμεί στην Κύπρο Ακρίβος, δεν το είδαμε. Ακούω προλίγου ότι 5 cent έχουμε μείωση και στη Βεζίνη 98 mm -hmm. και στη Βεζίνη 95. Αλλά όχι στο βαθμό που έχουν άλλε χώρε στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα, εσύ πώ αξιολογήσεις ε, την επίδραση που θα γίνει στον τουρισμό. Έχουμε μεγάλο θέμα με τις ροές από την Αγγλία. Μεγάλη... Δηλαδή είναι η μία από τις πλήδε. μεγαλύτερες αγορές mm. μας στον τουρισμό και είναι από τις χώρες οι οποίες δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε μέτρα. Mm -hmm. Και δεν θεωρούμε ότι το να έρθει καλοκαίρι ο κορονοϊός εξαφανίζεται. Mm. Άρα θα πρέπει να στοχεύσουμε στι άλλες αγορές πρώτο που θα έχουν εξαφανίσει των κορονοϊών αν τα καταφέρουμε μέχρι το καλοκαίρι αλλά το πλήγμα είναι τεράστιο είναι τεράστιο Είναι νομίζω δεν υπάρχει χρόνο να το κάνουμε ούτε εγώ δηλαδή, το πιστεύω αυτό το αυτόν τον κάνουμε, πράγμα ούτε, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα οι οδηπαστές εκθέσεις που τον προηγούμενο χρόνο για να φέρουν για τον επόμενο τεράστια ζημιά ε, νομίζω δεν προλαβαίνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι. έχει ξεκινήσει ήδη η θερινή mm. σεζόν. σω να, να δοθούν κίνητρα στου ξενοδόχου να μειώσουν τι τιμέ για του Κύπριου, να κάνουμε ένα εσωτερικό εισόδημα. Μόνο, τουρισμο, εσωτερικός, να μόνο από εσωτερική ο κατανάλωση. Ο κόσμος, πούμε, ναι. Αλλά πώ θα γίνει από εσωτερική κατανάλωση όταν τα, τα εισόδηματα θα έχουν μειωθεί. Ναι. Μα γι' αυτό που λέμε να υπάρξει κάποιο είδου. Είναι αλυσίδωτε συνέπειε. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι μετά από διάφορε επιδημίε mm -hmm. που έζησε η ανθρωπότητα. Και οι οικονομικέ μελέτε που ήρθαν να μελετήσουν αυτέ τι επιδημίε μετά από πάρα πολλά χρόνια, mm -hmm. ε, προκύπτουν από αυτέ τι μελέτε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η μείωση τη κατανάλωση από αυτού που δεν είναι ασθενεί. Mm -hmm. Δηλαδή, okay. ο περιορισμό που έχουν mm -hmm. όσοι δεν είναι ασθενεί mm -hmm. στην κατανάλωση δημιουργούν μεγάλο ε, οικονομικό πρόβλημα όσον αφορά τη μείωση mm -hmm. του ακαθάριστου εθνικού προϊόντους. Μάλιστα. Και οι μελέτε έδειξαν ότι αυτή η μείωση στο καθάριστο εθνικών προϊόντων κυμαίνεται από το 4% μέχρι 7%. Δραστία. Ναι. Οι οικονομίε βραχυπρόθεσμα γυρίζουν τα δεδομένα. Mm. Δηλαδή μπορούν να βελτιώσουν τι συνθήκε του. Πολύ σύντομα κιόλα. Ναι. Mm. Όμω σε ατομικό επίπεδο αυτέ οι συνέπειε μπορεί να πάρουν και 2 με 3 χρόνια. Mm. Άρα mm. δεν είναι τόσο εύκολα να αλλάξουν τα δεδομένα σε ατομικό επίπεδο. Συμφωνώ. Άρα η κατανάλωση, που είναι mm. σοβαρό θέμα, mm -hmm. έρχεται να επιβραδυνθεί με το ότι υπάρχουν μειωμένα εισοδήματα, ε, ότι σε κάποια φάση ακόμα βλέπουμε ότι τα εισοδήματα αυτά καταλήγουν μόνο στι τραπέζε. Θα καταλήγουν μόνο στι τραπέζε αν δεν πάρουμε μέτρα αναστολή δόσεων και ούτω καθεξή. Τώρα που είπαμε στι τράπεζε, πε για τι τράπεζε τη γνώμη σου. Εδώ διαγράψε και ένα πώ δεχτέ για το θέμα των δόσεων. Ναι, διότι πρέπει οπωσδήποτε να ανασταλούν οι δόσει και να παγώσουν mm. οι τόκοι. Ουδέποτε. Του ντομίου στόχους θα δουλέψει. Δηλαδή. Εγώ έχω ένα δάνειο, εντάξει, ναι. πληρώνω 300 τόκων το χρόνο. Mm -hmm. Η δόση μου είναι κάθε μήνα. Mm -hmm. Τώρα από 3.000 ευρώ θα καθυστερήσω να πληρώσω τη δόση. Ήταν να μπει, πώ το λέμε... Καθυστερήσεις, υπερημερία. Καθυ ναι, υπερημερία. Mm -hmm. το πράγμα, είναι, εσύ λέεις, να μην υπάρξει, υπάρξει. υπερχρεώση. Ναι, για αυτόν τον χρονικό διάστημα που θα να σταλούν οι δόσει, να μην χρεωθούν τόκοι το, το, overcharge το λεγόμενο. Τόκι. Ναι. Διότι αν πληρώνει του mm. Τους τόκους, αν πληρώνει τη σου, δεν θα είχε τόκου υπερημερία. Ναι. Να μην μπουν τοκι mm -hmm. να είναι, να είναι ε, η αναστολή και να το παγώσιμο των δύο μήνων. Να ναι, δηλαδή αν δώσει. για δύο μήνε δεν πληρώσουμε mm -hmm. δόσει, mm -hmm. ή για τρει ή για πέντε, αναλόγω στο πόσο θα κρίνει η κεντρική τράπεζα, θεωρώ ότι. εχμαντή κεντρική ή των εμπορικών τραπεζών, νομίζω. Θεωρώ ότι μπορεί με ο... Ο, ο κεντρικός να το... τραπεζίτης ναι, να κεντρικό τραπεζίτη να λάβει μέτρα. Με βάση τι οδηγίε mm -hmm. που μπορεί να ε, εκδώσει η κεντρική τράπεζα. Ναι. Και να ισχύει για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και για όλου του εποπτευόμενου οργανισμού. Του νόμιμε τα foreclosures. Και πρέπει και αυτό να αναστάλει. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο που Τις πληρώνει εκτήσεις. σήμερα το δάνειο mm. του και είναι εξυπηρετούμενο. Mm -hmm. Δουλεύει σε μια επιχείρηση food and beverage. Δηλαδή mm. εστιατόριο. Mm. Κλεί το εστιατόριο. Mm. Και ξαφνικά από εξυπηρετούμενο βρίσκεται μη εξυπηρετούμενο. Όχι Όχι εξυπηρετούμενο. του, Ή λάθος του και το τονίζουμε τούτο mm. το πράγμα. Mm. Mm. Και ξαφνικά βρίσκεται μη εξυπηρετούμενο και mm. μέσα σε ένα μήνα παίρνει επιστολή Ναι. Mm. Είναι αδιανόητο yeah. γιατί οι διαδικασίε που έχω ψηφιστεί τρέχουν με τόσο γρήγορου ρυθμού mm -hmm. που δεν μπορούν να να τι αναχαιτήσουν οι δανειολήπτε και ναι. δεν μπορούν να διεκδικήσουν και τα δικαιώματα στο Ή, δικαστήριο. Για να πούμε σε όσου δεν ξέρουν, αν εσύ που τα ξέρει καλύτερα, όταν κάποιο έχει ένα δάνειο και σταματά να το πληρώνει, και ε, ε, σαν security, σαν, έχει υποθήκη το σπίτι του, την επιχείρηση του, το ακίνητο του, η τράπεζα σε πόσο καιρό δικαιούται να ξεκινήσει η διαδικασία να το, το πούμε. Με βάση την οδηγία τη Κεντρική Τράπεζα, ναι. οφείλει πρώτα να κάνει βιώσιμη αναδιάρθρωση. Αυτή είναι ε, η οδηγία. Ναι, αλλά πε ότι είναι τώρα. Όπου Οφείλει ήταν... να κάνει βιώσιμη Α, αναδιάρθρωση. Πάλι Μάλιστα. Ναι. Ένα δάνειο το οποίο γίνεται μη εξυπηρετούμενο, mm -hmm. υπάρχει Οδηγία τη Κεντρική Τράπεζα mm -hmm. του 2015, που λέει ότι σαν τελευταίο βήμα είναι η εκποίηση. Mm -hmm. Πριν να φτάσει στην εκποίηση, ειδικά για φυσικά πρόσωπα, mm -hmm. πριν να φτάσει στην εκποίηση, πρέπει να κάνει βιώσιμη αναδιάρθρωση. Το τονίζω, γιατί η μη βιώσιμη αναδιάρθρωση δεν είναι βιώσιμη αναδιάρθρωση. Και αυτό καθορίζει δι' Η Κεντρική Τράπεζα. Όχι, όχι. Κι μια αναδιάρθρωση που έκανα εγώ, είναι βιώσιμη. Είναι βιώσιμη όχι. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να πληρώνει το δάνειο mm -hmm. και δεν υπάρχει περίπτωση το δάνειο να ανεβαίνει mm -hmm. αντί να κατεβαίνει. Εάν ένα δάνειο να ανεβαίνει ενώ mm -hmm. έχει γίνει αναδιάρθρωση, δεν είναι βιώσιμη αναδιάρθρωση. Εννοεί ότι δεν πληρώνεται η μάνα, που λέμε. Του Αν δεν πληρώνεται η μάνα. Η, η, οι όροι τη αναδιαρθρώση έχουν γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε mm -hmm. να μην κατεβαίνει το ποσό που χρωστά, mm -hmm. αλλά να ανεβαίνει. Mm -hmm. Με δόσει που ανα τα αναταχτά χρονικά διαστήματα, αυξάνονται. Mm -hmm. Αυτέ δεν είναι βιώσιμε και μένει, ε, Σημαίνει mm -hmm. έχουν παραβιάσει είναι οδηγία τη Κεντρική Τράπεζα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν κάνει τέτοιου είδου αναδιαρθώσει. Ναι. Mm -hmm. Έχει πολλέ τέτοιε εσύ από την πάρα εμπειρία σου. Γι' αυτό πολλέ πολλές από αυτέ τι αναδιαρθρώσει έχουν, έχουν επιστρέψει στη μη βιωσιμότητα. Έχουν mm -hmm. επιστρέψει στη μη εξυπηρέτηση. Mm -hmm. Διότι δεν έχουν αλλάξει τα εισόδηματα του κόσμου. Mm -hmm. Ενώ έπρεπε να γίνεται μια μελέτη βιωσιμότητα του κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά mm -hmm. με βάση τα, τα πιο αρνητικά σενάρια. Για να μπορούμε να κάνουμε βιώσιμο αυτόν τον δανειολήπτη στο πιο αρνητικό του σενάριο. Εν τούτη, σε βάλαμε κόσμο να υπογράψει αναδιαρθρώσει για χάρη μόνο τη υπογραφή αναδιαρθρώσεω. Για να, να, να θεωρηθούν ότι έχουν γίνει yeah. αναδιαρθρώσει, ενώ στην mm. πραγματικότητα δεν έχουν γίνει βιώσιμε yeah. αναδιαρθρώσει. Και βλέπουμε ότι. Mm -hmm. Ακόμα δεν έχουν καν λάβει μέτρα για τα θέματα των δανείων. όσοι άλλε χώρε έχουν ήδη λάβει μέτρα. Και εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε όλοι κάτω από το ενιαίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να ήταν για όλε τι χώρε ανεξαιρέτως. Σε ποιες χώρε έλαβαν μέτρα, δηλαδή, στην Ιταλία, στην αναστολή Ισπανία. Αναστολή των δόσεων ναι, των δανείων. Μάλιστα. Και έχει okay. ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τη Ιταλία. Ah, γι' αυτό ναι, ναι. εγώ περίμενα ναι. ότι ο Πρόεδρο ναι. την Κυριακή θα ανακοίνωνε θέματα αναφορικά με τι Τραπέζε. Ναι. Ίσως να υπάρχει κάποια. Είπε ότι μίλησε με τον κεντρικό τραπεζίτη, είπε, νομίζω το είπε την Κυριακή και περιμένει. Κάτι. Σήμερα είναι Τρίτη. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθούν. Ναι. Η επιχείρηση κλείσαν από τη Δευτέρα. Εσύ περιμένει αν ότι θα ανακοινωθούν αναστολές των δανείων ή περιμένει ότι τίποτε άλλο νερό βραστούν που θα κάνουν οι τραπεζέ. Έχω την ελπίδα ότι θα να πούν εγώ να εξετάζω case by case, α πούμε. Δεν ή, έχουμε την πολυτέλεια. Ή, ή να πούνε κάμετε μου έντιση, κύριε Χριστοφύ, εσύ δεν τα βγάλει πέρα, στείλε στο κατάστημα σου και θα εξεταστεί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν έχουμε. Να... Πρέπει να είναι blanket, να είναι. Να είναι, είναι οριζόντια, οριζόντια η διότι... εφαρμογή. Αντιλα... Ναι. Αντιλαμβανόμαστε Συφώνο ότι μαζί. 7 χρόνια προσπαθούμε να, να θέσουμε ναι. το τραπεζικό σύστημα σε μια βιωσιμότητα. Mm. Ο κόσμο πάει κάπου να αναδιαρθρώση και πάλι ακόμα δεν έχουμε θέσει mm -hmm. τα θέματα δανείων όπω πρέπει. Mm -hmm. Αφανταστείτε αυτή τη στιγμή που ο επηρεάσμο τη οικονομία είναι οριζόντιο, mm -hmm. να πρέπει όλοι να ξαναετηθούν για να ναι. ε, θα, 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 δημιουργήσουμε πρόβλημα. θα ναι, με ναι. για Ένα το εστία τον και τον... δεν μπορούμε να προλάβουμε ναι. ε, τα δεδομένα όσον αφορά την, την ε, ε, μελέτη των υποθέσεων του εστία. Συμφωνώ. Νομίζω Άρα... η μόνη λύση είναι ο κεντρικό τραπεζίτη να το πάρει πάνω του ενώ είναι το πάρει πάνω του να. Επειδή πολλοί λένε ότι μα πώ θα ανταπεξέλθουν οι τράπεζε. Ναι. Οι τράπεζε έχουν να απορροφήσουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από αυτήν την ρευστότητα που έχουν να απορροφήσουν, θα σταθούν. Πρέπει να Δηλαδή, με απλά λόγια, τι σημαίνει να απορροφήσουν ρευστότητα. Υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν κάπως... ανάγκε για τι τράπεζε. Χάνονται, δηλαδή. Πληρο... Δεν πληρώνει ο κόσμο. Ένα ναι. παράδειγμα. Σταματά να πληρώνει τα 1000 ευρώ για δύο μήνε. Ναι. Άρα η τράπεζα δεν εισπράττει τα χίλια ευρώ που πρέπει να εισπράξει για δύο μήνε. Mm -hmm. Αυτά τα χίλια ευρώ για την τράπεζα θα ήταν πληρωμέ λειτουργικών εξόδων, υπαλλήλων, λοιπόν. τόκων στι καθέσει που δεν υπάρχουν mm -hmm. πλέον ε, και ε, κάλυψη των αναγκών σε είναι επάρκεια. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν εισπράττει από εσένα τα χίλια ευρώ, οφείλει να καλύψει αυτά τα κενά που έχει από τη ρευστότητα που τη παρέχει ή το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα αν έχει στη mm -hmm. διάθεσή του ή η ρευστότητα που εισπαρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ιδιο το πιστωτικο ιδρυμα αν εχει στη διαθεση του η η ρευστοτητα που εισπαρεχεται απο την ευρωπαικη το λεγομενο ΝΕΛΑ. Ναι. Απλά το βάζουμε, mm -hmm. το ξέρουμε λόγω ναι. του 2013. Ναι, ναι. Το λεγόμενο ΝΕΛΑ. Mm -hmm. Όμως αυτόν τον ποσό θα πρέπει να πληρωθεί πίσω. Mm -hmm. Εδώ είναι ένα, ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Mm -hmm. Γιατί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα... Mm -hmm. Γιατί αυτά τα λεφτά τυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εν τούτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει αυτά τα λεφτά να δοθούν πίσω. Mm -hmm. Υπάρχουν ακραίε συνθήκε οικονομικέ. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτά τα λεφτά μπορούν να αποπληρωθούν ή πόσο μάλλον να μην γνωρίζουμε τον ορίζοντα να αποπληρωθει mm -hmm. σε αυτόν τον ποσό. από τι κεντρικέ τράπεζε ναι. πίσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα λεφτά δεν θα έπρεπε να τα χρωστούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να μα τα χαρίσει. Μάλιστα. Σε yeah. άλλε καταστάσει και επανέρχομαι mm -hmm. σε μελέτε που προκύψαν μετά από πανδημίε, mm -hmm. ειδικά στην Αμερική το 1920-1923, mm -hmm. mm -hmm. ε, κανένα δεν είπε ότι αυτά τα λεφτά χρωστά τα πίσω στο κράτο από τη στήριξη που έδωσε το κράτο στον κόσμο. Mm -hmm. Για... Μα εκεί όμω είναι διαφορετικό που τυπώνουν λεφτά στην Αμερική. Και η Ευρωπαϊκή Ιερνή. Κεντρική Τράπεζα τυπώνει ευρώ. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να Και να μην να αυξήσει, ανησυχούμε για τον πληθωρισμό. Μπορεί να αυξήσει τη διάθεση του χρήματο ανά πάσα στιγμή. Ναι, η ποσοτική χαλάρωση που είχε δώσει mm -hmm. τα τελευταία χρόνια, τα 60 δι, mm -hmm. είχα δοθεί με σκοπό να βελτιώσουν τα οικονομικά δεδομένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο με τα αρνητικά επιτόκια που λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική, ότι είναι αρνητικά τα επιτόκια, τι εννοεί ακριβώ. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει, ότι οι τράπεζε μπορούν να δανείζονται χρήματα χωρί να πληρώνουν το κόμμα. Όχι. Ο σκοπό που δημιουργούνται οι πολιτικέ αυτέ που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική mm -hmm. έχουν ένα μια συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Τα αρνητικά καταθετικά επιτόκια έχουν μία συγκεκριμένη ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι η εξή: Ότι εγώ, σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θέλω να κρατείτε λεφτά μέσα στι τράπεζε. Α, εν τούτων που μα κάνουν οι τράπεζε που μα χρεώνουν, αν έχουμε τα λεφτά μαζί. Γιατί μας εκεί. είναι mm. κόστο για mm. σένα mm. να κρατά λεφτά μέσα στι τράπεζε. Mm. Η πολιτική mm. που θέλει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προφανώ δεν περνά σωστά. Mm -hmm είναι ότι αυτά τα λεφτά εγώ σαν Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα θέλω να τα δώσετε στην αγορά. Οι, οι, οι τραπέζες σε ευρωπαϊκό mm -hmm. επίπεδο δεν ακολουθούν την εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. σω λόγω του φόβου, ίσω λόγω τη έλλειψη εμπιστοσύνη, ίσω βλέπουν ότι ναι, οι οικονομίε δεν μπορούν να Και δεν να, τον νομίζω. Και κόσμο. τα άτομα δεν μπορούν να mm -hmm, ανταπεξέλθουν. Όμω είναι ένα άλλο θέμα ξεχωριστό. Ναι, γιατί ναι, τα άτομα ναι, έχουν, ναι. δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο δανεισμό υπάρχει ανάγκη για δανεισμό και υπάρχει ανάγκη για κυκλοφορία του χρήματο. Mm -hmm. ε, οπότε αυτή η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ερμηνεύεται όπω πρέπει. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διοχετεύσει 125 δι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη. Στην Ευρωζώνη, γιατί η την ευρωπαικη ενωση στην ευρωζωνη γιατι η ευρωπαικη Τράπεζα αφορά τι χώρε τη Ευρωζώνη. Πώ αναβαλεί 100... 125 δι. Που αναλογούν στο κάθε χώρο αναλόγω του μεγέθου τη οικονομία mm -hmm. τη. Αυτή τη στιγμή 1,3 δι mm -hmm. ε, ρευστότητα. Η οποία ρευστότητα μπορεί να καλύψει τι ανάγκε των δύο μηνών αναστολή δόσεων τόκων και ούτω καθεξή. Okay. Άρα, δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε ποσοτική χαλάρωση για τι τράπεζε. Και τι θα την κάνουμε να μην έχουμε ρευστότητα μέσα στην τράπεζα και δεν μπορούμε να ιδιοχετεύσουμε. Αλλά ο κόσμο θα βρεθεί που τη μια στιγμή στην άλλη είναι χτεθειμένο απέναντι στα δανειά του. Αυτή σου όμω η θέση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική. Δεν είναι, είναι στι τράπεζε τι δικέ μα. Ποια δηλαδή, θέση. Τούτη που είπε τώρα ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική να δώσει τα χρήματα. Το ένα ακόμα δίκη, αν τα πίσω. Ναι, Αυτό είναι θέμα τη ναι. ευρωπαϊκή σκηνεία. Θα τα απαιτήσει όμω. Τα δεδομένα που mm. μιλούμε σήμερα θα τα απαιτήσει. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούν να τα πληρώσουν. Mm -hmm. Οι τράπεζε. Mm -hmm. Μετά όμω από mm -hmm. κάποια χρονική καθυστερήση. Mm -hmm. Δηλαδή δεν θα τα πάρουν σήμερα και θα τα πληρώσουν μετά από δύο μήνε. Okay. Θα τα πάρουν σήμερα μπορούν να τα πληρώσουν μετά από ένα χρόνο. Mm -hmm. Όμω, όταν αλλάξουν οι συνθήκε οι οικονομικέ συνθήκε, θα μπορούν να τα πληρώσουν. Mm -hmm. Mm -hmm τούτο με την Ευρώπη είναι πώ το είδε. υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τώρα με τον κορονοϊό. Δηλαδή, τούτο που είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκών, όραμα κλπ. Νομίζει ότι εφάνηκε σε την κρίση. Δεν είναι κρίσει που να φανούν τα πράγματα. Οι χώρε κλείουν τα σύνορα του. Ε, είμαστε, ένα πούμε, Νιώθουμε αυτό που υπάρχει στην Αμερική, που μια χώρα έτσι κάπως διαφορετικά. Ε, ίσως δεν υπάρχει στο βαθμό που εκτιμούσαμε ότι υπάρχει. Mm. Ε, γιατί, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι να το βλέπουμε μόνο από τη σκοπιά ότι κλείουμε τα σύνορα mm -hmm. ή οι χωρες κλείνουν τα σύνορα. αλλά το δούμε και από την άλλη σκοπιά τη αλληλεγγύη. Mm -hmm. Ότι οι χωρες προστατεύουν άλλε χώρε. Mm. Η αλληλεγγύη έχει δύο πλευρέ, mm. θεωρώ. Mm -hmm. ε, η μια πλευρά ναι περιορίζεται περιορίζει τα σύνορα mm -hmm. η άλλη πλευρά όμως είναι προστατεύει mm -hmm. τις άλλες χώρες ε, όμως δεν υπήρχε ούτε η προστασία mm -hmm. δηλαδή χώρες όπως είναι η Ιταλία χάρη, που ήταν εκτεθειμένη σε τόσο μεγάλο βαθμό στον κορονοϊό mm -hmm. ή και άλλες χώρες που είναι εκτεθειμένες όπως η Ισπανία mm -hmm. η Γαλλία κτλ δεν ήρθαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα mm. ελέγχου κατά την Κατά το γεγον... Όταν φεύγει κάποιο ναι. πολιτή και μετακινείται σε άλλη χώρα, ναι. δεν υπήρχαν μέτρα προφυλάξη. Ναι. Τα οποία μέτρα, ακριβώ αν υπήρχαν, δεν θα δημιουργούσαν, δημιουργούσαν αλυσιωδόν αποτέλεσμα στι άλλε χώρε. Το αν η Ευρώπη ήταν απροετοιμαστή, απ θεωρώ ότι ήταν σε όλα τα επίπεδα. Mm -hmm. ε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι και σε θέση να ανταπεξέλθει και στα αναλώσιμα. Mm -hmm είναι και σε θέση να. Θέλω να πιστεύω όμω. Ο Τραμπ εχθέ έκλεισε την Ευρώπη. Εδώ είχε διάσκεψη, νομίζω εχθέ. From Europe λέει. Like. The mess in Europe. Και θα κλείσει την Μα και η δηλαδή. έχει μεγάλα προβλήματα. Έχει, ναι. Απλά δεν τα μετρούν. Ναι. δεν... δεν σαν η Νέα Υόρκη τώρα που έβλεπα βάλει χτε το CNN, είναι, είναι εξαφανισμένοι πάντε με στου δρόμου. Ναι. Εγώ ανησυχώ για ε... την προσεγγίση τη Αγγλία και τη Ελβετία. Ναι. Εάν είναι. Στην Ελβετία τι το ίδιο. Όπω στην Αγγλία, δηλαδή τι ε, Αγγέλειε. Στο... Ναι. Θεωρούν ότι ναι. πρέπει να περάσει. περάσει. Όπω περνάει η γρήπη mm. από τον πληθυσμό, ναι. να περάσει από τον πληθυσμό. Mm -hmm. Να αποκτήσουν αντισώματα. Να αποκτήσουν αντισώματα γιατί δεν μπορεί να βρεθεί τόσο εύκολα το εμβόλιο. Είδα όμω ότι έγιναν δοκιμέ εχθέ για το εμβόλιο. Σε τέτοιε Είσαι αισιοδόξη ότι να το ξεπεράσουμε το πράγμα, Αν Εγώ πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Το θέμα είναι οι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού που υπάρχουν σε όλε τι χώρε. Με ανησυχεί ακόμα κάτι. Ότι όσοι. Που λέγεται αυτό το πράγμα και από, από διεθνή μέσα ενημέρωση mm -hmm. ότι αυτό ο ιό είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο, mm -hmm. ε, από εργαστήρια. Και δεν δέχομαι ότι είναι μέρο τη έρευνα των φαρμακευτικών υπηρεσιών οποιασδήποτε χώρα ή των φαρμακευτικών εταιριών, mm -hmm. διότι θεωρώ ότι η των φαρμακευτικων εταιρειων διοτι θεωρω οτι η ερευνα των φαρμακευτικών εταιριών θα έπρεπε να ήταν στην καταπολέμηση ή και όχι στη δημιουργία Δεν mm -hmm. χαιρετούν τι ιστορίε συνωμοσία που ακούμε, ενώ ότι φυτέψαν τον οι στους στου Κινέζου. Μπορούν να λέγονται πάρα πολλά. Mm. Εμένα με ανησυχεί εάν σε αυτά τα εργαστήρια, αντί να γίνεται μόνο έρευνα όσον mm. αφορά την καταπολέμηση νιών, γίνεται δημιουργία νιών. Mm. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο mm. πρέπει. Επιστημονικά μπορεί να χρειάζεται όμω. Η είναι... δημιουργία νιών. Ναι, για να του πολεμήσουν. Πώ θα, θα ξέρουν αν μπορούν να σκοτώσουν έναν ιό να δεν τον πολεμήσουν, να δεν τον Και το... ακριβώ. Δεν είναι απαραίτητα κακό, εντάξει. Και ακριβώ ναι. από τη στιγμή που τον έχουν δημιουργήσει, γιατί δεν έχουν και το απαραίτητο αντίδοτο. Ναι. Δεν δε ξέρω, αλλά εγώ δεν θα το απέκλεια αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι είναι έρευνα. Τον... Θεωρεί ότι είναι μέρο τη έρευνα του φαρμακευτικού κώδικα. Όχι, θε, θε, θεωρώ. Αλλά το, δεν το αποκλείω. Ναι, δε, αλλά είναι, είναι ένα, ένα έναν όπλο αυτή τη στιγμή. Η ε, ιή είναι ένα όπλο. Οι ασθένειε είναι έναν όπλο, mm. το οποίο όπλο θα έπρεπε να έχει και το αντίστοιχο mm -hmm. ε, μέτρο καταπολέμηση. Ναι. Εάν και... εαυτός ο ιό είναι ανθρωπογενή έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο, mm -hmm. τότε πρέπει να, να έρθουμε και να διερευνήσουμε τι κάνουν πραγματικά οι φαρμακευτικέ εταιρείε. Ναι. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε το πράγμα Σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. δηλαδή με όταν εμφανίστηκε. Με τη δύναμη που έχουν τώρα στην Αμερική, έχουμε εκλογέ. Όταν εμφανίστηκε, αφούμε... ο, ο Μπέρνι Σάντερ, ναι. που ναι. σα είπε ότι αν βγει το αντίδοτο, mm -hmm. θα πρέπει να δοθεί δωρεάν. Ναι, τον είδα. Και τι είπαν οι φαρμακευτικέ εταιρείε. Δεν μπορούμε να δώσουμε δωρεάν, γιατί πρέπει να πληρώσουν οι επενδυτέ για να καλύψουν ναι, τι ανάγκε. Όταν έπρεπε να δοθεί το αντίδοτο με βάση την πενικυλίνη, mm. που ήταν αντιβίωση. Mm. Τότε δόθηκε δωρεάν γιατί αυτό το πράγμα ανήκει στον κόσμο, αυτό το προϊόν που λέγεται mm. είτε αντιβίωση, είτε εμβόλιο, είτε οτιδήποτε, φαρμή, ναι. μια θεραπευτική, ε, μια θεραπεία, mm -hmm. ανήκει στον κόσμο. Mm -hmm. Δεν ανήκει για κερδοσκοπία, τεράστιο, σας... τεράστιο, θέμα. τεράστιο κεφάλαιο τεράστιο και τεράστιο εμπλέκονται θέμα, και τα θέματα ηθικής, ηθικής στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το κέρδος, το κέρδος ακριβώς. Εσύ ιδεολογικά, πού στέκεσαι τώρα που το αναφέραμε. Είσαι του κέντρου, προ κ... τα αριστερά του κέντρου ή προ τα δεξιά. Ε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η προσέγγιση μου είναι καθαρά ανθρωπιστική. Ανθρωποκεντρική ή ανθρωπιστική. Και ανθρωπιστική και ανθρωποκεντρική. Mm. Ε, γιατί αν ε, βλέπουμε... αριστερό πράγμα τούτο. Ναι. Δεν είπε κάποιο ε, ότι έχει να κάνει μόνο με την αριστερή λίγο, προσέγγιση. Ή μου φαίνεται. Ε, εγώ θεωρώ ότι και η λαϊκή δεξιά έχει αυτή την προσέγγιση. Γιατί ναι. όλοι απολαμβάνουμε τα καλά του ναι. καπιταλισμού. Είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε δεξιά. Ποιο είναι η λαϊκή δεξιά, ποιο πολιτικό στην Κύπρο εκπροσωπεί τη λαϊκή mm. δεξιά. Α πούμε στην Ελλάδα θα σου έλεγα ότι ήταν ο Άδωνο ο Γιώργιάδη. Oh, μια φάση λαϊκή δεξιά. Δεν θεωρώ την λαϊκή δεξιά, ε, ο Γιώργιάδη. Θεωρώ ότι είναι πιο ακροδεξιά. Ποιο είναι η λαϊκή δεξιά στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκη, α πούμε, είναι τώρα ο Σαμαρά. Όχι. No. Oh, eh. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορεί λαϊκή να, δεξιά να μην υπάρχει στην Ελλάδα. Mm. Mm. Στην Κύπρο υπάρχει. E... Ο Αδέροφ, ελληνική δεξιά. Όχι. Oh. Τι είναι ο Αβερόφ. <laughs> Ενώ. Ε, 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 no, είναι φιλελεύθερο, ένα ακραδεξιά. Α πούμε, πού τον τοποθετεί. Θέλει <laughs> <laughs> να μου πει. Προτιμάω να μην το σχολιάσω. Στη Βουλή, εσύ, έτσι, για να κλείσουμε, να πούμε και κάτι εκτό κορονοϊού. Mm -hmm. ε, στη Βουλή, πώ είναι, α πούμε, μια γυναίκα ε, ανεξάρτητη βουλευτή, νεαρή όπω είσαι εσύ, δηλαδή να έχει να, να παλέψει με τούτον ούρλον το κατεστημένο, με, με τα κόμματα, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε η Συμμαχία Πολιτών είχε κάνει μια ανακοίνωση. Mm -hmm πώ είναι, α πούμε, το πράγμα. Δύσκολο, νιώθει discrimination, νιώθει πίεση. Discrimination. Νιώθεις... Πολύ Πολύ, διακρίση. Ναι. ναι. αλλά νομίζω. Επειδή είσαι γυναίκα ή επειδή είσαι μια. Επειδή ένα σε... βουλευτή μόνο. Oh, επειδή είσαι γυναίκα, επειδή είσαι νέα. Mm -hmm. άτομο εννοώ. Ναι. Ε, ε, μπορούν να σε χτυπήσουν σε, στα θέματα τούτα. Mm -hmm. Όμω, ε, μερικέ φορέ είναι και μπούμεραγκ mm. τούτη η προσέγγιση. Mm. Και νομίζω ότι του εγείρει σε περιπτώσεων. Μπορώ να πω σε όλε τι mm -hmm. επιθέσει που δέχτηκα στο πρόσωπο μου: Εγείρει σε mm -hmm. διότι ε, έχει να κάνει και με το ποιο χαρακτήρα δείχνω εγώ. Mm -hmm. ε, Α πούμε, στην καθημερινή σου εργασία, σαν βουλευτή, mm -hmm. ε, σε λαμβάνουν υπόψη ή τα μεγάλα κόμματα, δηλαδή έχει μια συνεργασία πλέον καλή, ναι. να ανταλλάσσει απόψει κλπ. Ναι. Αρχικά δεν ήταν έτσι. Όχι. Δηλαδή, πώ ήταν στην αρχή σου, α πούμε πάω πίσω, το απόπεδο να πάω ήταν. πίσω την πρώτη χρονιά που ήμουν βουλευτή, mm -hmm. μπορώ να πω ότι δεν ελάμβαναν καν υπόψη. Ότι υπήρχε εκεί. Ναι. Mm. Μετά με τη δική μου τη, με τη, δική μου τη στάση. Mm -hmm και Ότι δεν δέχομαι το να με σε... Σε... λαμβάνει. Θα σε κάνω να με ακούσει. Να... Ναι. Τούτη η προσέγγιση. Ότι θα σε κάμω να με ακούσει. Εσύ νιώθει ότι πρέπει να δουλέψει, α πούμε, δύο και τρει φορέ σε σχέση με του άντρε συναδέλφου σου Πάρα για να φτάσει σε έναν επίπεδο να σε λαμβάνουν υπόψη. Ε, όχι μόνο να δουλέψω, αλλά και το να ψάχνω, να ενημερώνω, να διαβάζω. Mm -hmm. ε, με... σω σε περισσότερο βαθμό από ότι ναι. ε, άλλοι συναδέλφοι. Ναι. Όμω το δεν είναι κακό. Ε, mm -hmm. Η ενημέρωση, το διάβασμα, η mm -hmm. μελέτη δεν είναι κακό. Ε, είναι κάτι το οποίο mm -hmm. κερδίζεις, mm -hmm. Δεν είναι mm -hmm. κάτι το οποίο χάνεις. Αλλά. Ε, ε, Χρειά... Χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει κατεστημένο ανά Βουλή. Δηλαδή, τούτο που λέμε το κατεστημένο τη Κύπρου, εσύ νιώσε αυτό. Ναι, υπάρχει. Διότι δεν σε ακούν. Και τι μορφή παίρνει, παίρνει μήπω τη μορφή, α πούμε. Το παρασκήνιο καταρχά, μάλιστα. Το παρασκήνιο. Δηλαδή, το παρασκήνιο. να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή να βρεθούν τρει ναι, 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 να συνεννοηθούν ναι. και να έρθουν ναι. να το σερβίρουν. Ναι. Οι υπόλοιποι βουλευτέ, συναδελφοί σου, χωρί να θέλω είτε να κατηγορήσω είτε να σε βάλω να πει. Ένα αυτόφωτη, δηλαδή, έχουμε γίνονται συζητήσει με στα κόμματα ε, δημοκρατική. που να τοποθετούνται των... διαφορετικά από την προσέγγιση ναι. του κόμματο. Θεωρώ πω όχι. Όχι. Διότι όταν λογοδοτά σε προσωπικό επίπεδο, mm -hmm. όταν, θα έρθει κά... όταν θα έρθει ο Χριστόφορος να με ρωτήσει γιατί mm -hmm. ρε να ψήφισε έτσι mm -hmm. και δεν ψήφισε έτσι, εγώ, σαν να λογοδοτώ απέναντι στον mm -hmm. Χριστόφορο και του λέω. Μα ο λόγος. Είσαι, εσύ. Ναι. 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 Και οι άλλοι βουλευτέ. Είναι άτομα. Ναι, αλλά αλλά οι άλλοι βουλευτέ θα έρθουν να σου πούν: Μα έτσι αποφάσισε το κόμμα. Μα ποιο είναι το κόμμα. <σφυσίλω> καλάνε, εσύ στη συμμαχία. Ένα διάστημα, αν ήταν και οι τρει ναι. ο Μίλον, να είσαι συνεννοή του. Τι να κάνουμε. Η, υπήρχαν όμω και διαφορετικέ προσεγγίσει. Δεν είχαμε πάντα κοινή θέση. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ κατά ανάγκη κακό να πούμε έναν κόμμα όπω ο συναγερμό ή το άκελ που πολλοί βουλευτέ. Υπάρχει ένα team, μια ομάδα. Κάποιοι πρέπει να είναι leaders mm -hmm. να δίνουν κατεύθυνση. Σιγουριά mm -hmm. δεν τα ξέρουν όλοι όλα, mm -hmm. και πρέπει να υπάρχει μια, να, να έχεις μια συμπαγή εγκαταστάσεω. Οι leaders όμω είναι... να δέχονται την άποψη των υπολείπων. Ναι. Όχι να ορίζουν τη θέση του κόμματο. <σομίως> Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Και στι πλήρε των περιπτώσεων, <σομίως> ορίζουν τη θέση του κόμματο. Χωρί να συμμετέχουν οι βουλευτέ. <σομίως> Χωρί να συμμετέχουν οι βουλευτέ. <σομίως> 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 Γιατί Γιατί πόσε φορέ. Ναι. Διότι γνωρίζοντα το τι συμβαίνει με στη Βουλή, <σομίως> μαθαίνοντα το τι συζητείτε στο παρασκήνιο, αντιλαμβάνεσαι πώ συμπεριφέρονται οι βουλευτέ ή οι αρχηγοί κομμάτων στη Βουλή. Ναι. Εντάξει. Από την εμπειρία τη δική σου, αφ' θέλει λε, Ποια κομμάτα συνεννούνται περισσότερο μεταξύ του. Δηλαδή. Ε, να δούμε συνεννόηση δίκου α, α, συναγερμού όπω λένε για την οικονομία, mm. για την ιδιωτικοποίηση. Μπορώ να σου πω ότι ε, ίσω να... πιο και... παλιά να υπήρχαν πολύ μεγαλύτερε συνεννόησει. Mm. Πλέον δεν συνεργάζονται τόσο πολύ τα κόμματα και ίσω γι' αυτό ε, έχουμε τόσο πρόβλημα στο να εφαρμοστούν σωστέ νομοθεσίε. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία ή η συνεργασία του να επηρεάσει μια νομοθεσία, mm -hmm. Mm -hmm. να, να να την βελτιώσει στο βάθμο που πρέπει και υπάρχουν άκρα στι mm -hmm. νομοθεσίε. Ναι. Mm -hmm. σω αυτό να είναι έτσι ένα θέμα γιατί υπάρχουν άκρα στι νομοθεσίε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει Τραγώ επιρροή, στο... του, Δεν υπάρχει επιρροή mm -hmm. του μέτρου mm -hmm. του να τα βάλουμε σε μια μέτρια, έστω μέτρια κατάσταση του να μην mm -hmm. υπάρχουν ακραίε προσεγγίσει mm -hmm. στι νομοθεσίε. Mm -hmm. Είναι ένα θέμα κατά πόσο συνεργάζονται. Άρα κόμμα υπάρχει περιθώριο ακόμα. Θεωρεί ότι έχουμε ένα δημοκρατία. Έχουμε. Ναι. Έχουμε. Αν η δημοκρατία μα είναι και ραμμένη για τα κόμματα. Αυτό... Για όλα ή για τα δύο, μεγάλο. Για όλα. Α πούμε, εντιαίτε και με στο παιχνίδι, Όλοι. 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 Mm. Όταν τα κόμματα έχουν προνομιακή μεταχείριση mm -hmm. απέναντι στο, στο άτομο, mm -hmm. ε, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι. Δημοκρατία αφορά τα άτομα. Ναι. Και δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι, ναι αλλά είναι όλοι για τα κράτη που λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, και ακόμα και στην Κάποιοι αποφασίζουν όμω το σύστημά του. Το σύστημα να αποφασίζεται από κάποιου. Mm -hmm. Το σύστημα να αποφασίστηκε από κάποιου, mm -hmm. αλλά δεν ευελτιώθηκε. Mm -hmm. Η, η, η πάροδο των χρόνων μέχρι σήμερα έπρεπε να φέρει mm -hmm. τη δημοκρατία μας σε μια βελτίωση. Mm -hmm. Ανταυτού βλέπουμε περιορισμό τη δημοκρατία, mm -hmm. βλέπουμε νομοθεσίες που. Περιορίζουν τα δικαιώματα του πολίτη. Άρα, τούτα όλα mm -hmm. έφερνουν τη δημοκρατία σε μια βελτίωση και βλέπει τον κόσμο να απαξίει, ναι. βλέπει τον κόσμο να μη συμμετέχει. Τώρα είναι 3% που 3 είναι 3,6. 3,6% που ήταν 1,8% και άλλαξαν τόσε προηγούμενε εκλογέ. Γιατί όμω το άλλαξαν. Γιατί το άλλαξαν. Για να περιορίσουν τη δημοκρατία. Ναι. Δεν το κατάφεραν όμω ο κόσμο. Γι' αυτόν ο κόσμο ω που περιορίζει τη δημοκρατία ο αντίδρα. είναι ο κόσμο που δεν τη Άρα δεν του εξυπηρετεί mm. να περιορίζουν τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βελτιώνεται η δημοκρατία mm -hmm. όσον περνούν τα χρόνια, όσον προοδεύει η κοινωνία. Mm -hmm. Πρέπει να βελτιώνεται, όχι να περιορίζεται. Mm -hmm. Η πρόσφατη ζήτηση που είχαμε στη Βουλή για οθήμαν τη δημοκρατία ήταν όταν αλλάξαμε το μέτρο ε, ε, υποψηφιότητα ενό βουλευτή που ήταν τα 25 χρόνια mm -hmm. και κατεβήκαμε στα 21. Mm -hmm. Γιατί στα 21, Γιατί όχι στα 18. Mm -hmm. Γιατί στα 18 κρίνει ότι ένα άνθρωπο είναι stratum. σε θέση να συμβάλλεται, να κρατεί όπλο, να οδηγεί mm -hmm. Mm -hmm. και δεν είναι σε, θε... είναι σε θέση να ψηφίζει, mm -hmm. αλλά δεν θεωρείται ότι είναι σε θέση να ψηφίζεται. Mm -hmm. ναι. Γιατί, Ίσως είναι ένα αρκετά όρημο. Yeah. Γιατί κρατεί όπλο τότε αφού είναι αρκετά όρημο. Yeah. Γιατί οδηγά αφού δεν είναι αρκετά όρημο. <ΣΚΙΧΑ> γιατί ψηφίζει ναι. τότε, γιατί, αφού mm -hmm. δεν είναι αρκετά όριμο. Το να ψηφίζει χωρί να είσαι αρκετά όριμο, το να να ζημιώνει το μέλλον του τόπου ψηφίζοντα χωρί να είσαι αρκετά όριμο, δεν είναι σοβαρό <συσίλω> θέμα ναι, για τη ναι, δημοκρατία. Ναι, ναι. Και ε, ε, κάτι απάσχεται δηλαδή. Στο τώρα, 21 αυτή τη στιγμή. Αλήθεια, δεν το είχα υπόψη μου. Ναι. Απλά θέλω. Όχι, όχι. 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 Αλλά είχε όριο, 25. Ήταν 25. Αλλά για του υπουργού, ή για του υπουργού νομίζω ήταν 35 ή 30. Δεν έχει σημασία για του υπουργού. Έχει. Είναι Και... θέμα αντοποθέτησης από το ναι. Α... άλλος το νεαρότερος υπουργός ήταν ο Παπαδόπουλος. Mm -hmm. ε... Ήταν, δεν κάνω λάθος, 25 χρονών. Ήταν αντισυνταγμάτικα, ήταν 24, ενώ πρέπει να ήταν 25. Mm. Και μάλιστα λένε, η εθικεύασα εγώ ότι ο Μακάριος του ε... το εφουμίζε τον κιόλας ότι, νεαρότερο... ότι τον έβαλα. <laughs> <laughs> Εσύ θα είσαι υποψήφια του χρόνου. Θα είμαι υποψήφια με τους ανεξάρτητους. Με τους ανεξάρτητους. Σε, ανεξα... σε συνδυασμό ανεξάρτητους. Να σε αφήσουν να εκλεγείς, δεν νομίζω να είναι στο χέρι του. Mm. Νομίζω στο χέρι του κόσμου του ήταν το mm. πράγμα. Mm. Και αν ο κόσμο θέλει να βελτιώσει κάποια πράγματα, και βλέπει ότι οι επιλογέ των κομμάτων δεν τον αντιπροσωπεύουν, mm -hmm. πάντοτε με την αντίληψη ότι δεν ξεχνούν τι έκαναν τα κόμματα μέσα σε αυτήν την πενταετία τη Βουλή. Και θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση, τότε έχουν την επιλογή να το πράξουν. Σαν οι ανεξάρτητοι, μπορεί να συνεργαστούν με ένα μεγάλο κόμμα στι βουλευτικέ. Σε, σε ποιο σημείο. Α πούμε, όπως είναι να κάνει Θεοχάρου να πάει. Έτσι, γράφεται τουλάχιστον, να είναι υποψήφια σε ψηφοδέλτιο αλλού κόμματο. Σε κάτι τέτοιο. Ε, όχι, oh. γιατί οι θέσει των ανεξάρτητων είναι συγκεκριμένε. Uh -huh. Αν αυτέ οι θέσει έρθουν και συμβαδίζουν με κάποιον κόμμα, mm -hmm. ε, η, η, η επιλογή του οποιοδήποτε ατόμου θα mm -hmm. είναι. Να είσαι κομματικό, mm -hmm. να επιλέγει δηλαδή κόμμα ή να επιλέγει άτομα. Mm -hmm. Και εκεί τίθεται το θέμα τη λογοδοσία που σα αναφέρα προηγουμένω. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι ένα πρόβλημα το οποίο μπάσχει η δημοκρατία μα mm -hmm. είναι η λογοδοσία. Mm -hmm. Τα κόμματα δεν λογοδοτούν. Mm -hmm. Όσον και να μα φαίνεται παραξενό νομιζόμενοι mm -hmm. ότι χάνουν από του ψήφου του ή από τα το ποσοστά του, δεν υπάρχει λογοδοσία. Μα γι' αυτόν και ο κύριο Ριλίκα είχε μπει για το ανακλητό. Ναι, αλλά η διαδικασία προέδρου... που εισηγεί ο ο, ο, ο Γιώργο Ελίκα δεν ήταν εφαρμόσιμη. Λοιπόν, Ανά, μου ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε πολύ. ευχαριστώ να σε καλά. Καλή συνέχεια με τα μαθήματα τα online τη κόρη σου. <laughs> Και την επόμενη φορά να κάνουμε το Facebook Live. <laughs> Τραν. <laughs> Παραγωγέ. <laughs> Thank you. Σα ευχαριστώ.